Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου, παιδιά. Γεια σας, λέει η Αρκούλα. Γεια σας, σας λέει η Αρκούλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα τα έχουμε ένα σπιτήσιο vlog, να το πω έτσι. Τα είμαστε σπιτάκι. Ναι. Έχουμε και το μπαμπά παρέα που έχει ρεπό σήμερα και θέλουμε να στολίσουμε. Όρκα στόμα. Τώρα έχουν πάει για box, γιατί τώρα τελευταίο ο Αλέξανδρος έχει ξεκινήσει και άλλη μια δραστηριότητα, κάνει box. Οπότε τους περιμένουμε για να μας κατεβάζει και ο μπαμπάς το δέντρο να στολίσουμε. Είναι νωρίς, το ξέρω, κάποιοι από εσάς δεν στολίζετε τόσο νωρίς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να έχω όσο περισσότερο γίνεται το δέντρο στο σπίτι, να ευχαριστιόμαστε αυτές τις μέρες. Τρελαίνομαι με τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Πέρσι έχουμε στολίσει 7 Νοέμβρη, σήμερα έχουμε 6. Αλλά, επειδή σήμερα έχει ρεπό ο μπαμπάς, λέγαμε να το κάνουμε σήμερα όλοι μαζί παρέα. Πέρσι το έχουμε κάνει μόνο εγώ με τα παιδιά, γιατί δούλευε βράδυ όταν το κάναμε εμείς. Οπότε χάνουμε και λίγο από αυτή τη μαγεία έτσι και θέλουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε, επειδή την επόμενη εβδομάδα περιμένω και τα χαλιά για να στρώσω, θέλω να το κάνω πιο νωρίς, να στολίζω τουλάχιστον το δέντρο, για τα υπόλοιπα θα το αφήσω σιγά σιγά. Αλλά το δέντρο όπως και τίποτε πριν τα χαλιά, γιατί πέρυσι είχα πάρει ένα σπρέι από το Τζάμπο, αυτό για να φαίνεται χιονισμένο, και φοβάμαι τώρα πως θα το κατεβάσω και θα το ανοίξω από τη σακούλα, ότι θα μου πέφτουνε πολλά πράγματα έτσι κάτω. Και ξέρετε, και αυτό κολλάει, είναι λίγο σπαστικό. Οπότε φοβόμουν, λέω, αν τα φέρω τα χαλιά και μετά θα στολίσω το δέντρο, ότι πάλι μάζεψε τα λίγο, είτε τα μου πέσουν στα χαλιά, τα βρωμίσουν πάλι. Οπότε να το κάνουμε πριν και να στρώσω μετά για να παραμείνουν λίγο καθαρά τα χαλιά μας. Οπότε αυτό θα κάνουμε τώρα το βράδυ. Αλλά επειδή περιμένουμε και παρέα από την οικογένεια να το κάνουμε όλοι μαζί, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τραβήξω βίντεο, γιατί ξέρετε ότι άλλους ανθρώπους δεν θέλουν να τους τραβήξω βίντεο, μόνο την οικογένειά μας. Οπότε, άμα γίνεται αυτό, μπορώ να σας δείξω μόνο λίγο το τέλος και αυτό. Και μετά τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο που θα είμαστε μόνοι μας, που τα παιδιά θα πάνε σχολείο, ο Αλέξανδρος έχει εκδρομούλα, η Ανούλα έχει σχολείο, ο μπαμπάς θα πάει στη δουλειά του και εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα παρέα μαζί στο σπίτι να συνεχίζουμε τις δουλειές μας. Οπότε, έχω μιλήσει πάρα πολύ νομίζω, μη σας κουράζω κιόλας, γιατί έχουμε κεφάλαινες εδώ πέρα. Αυτό τι είναι? Αγελάδες, έχουμε τα ζώα της φάρμας, της ζούγλας, της θάλασσας, τα έχουμε όλα εδώ πέρα, παίζουμε. Κοιτάτε εδώ, έχουμε φάλαινες. Αρχαρίες, τα πάντα όλα. Εδώ τι άλλο έχεις? Προβατάκι. Προβατάκι. Έχεις πάρα πολλά πράγματα. Α, κοτούλα. Ωραία ρε παιδιά. Οπότε, θα τα πούμε. Ωραία. Τέλεια. Οπότε, ξεκινάμε σιγά σιγά τα βλογάκια μας τα χριστιανιάτικα που τρελαίνουμε. Α, γρουνάκι, πολύ ωραίο. Κάτσε να πιω και λίγο τσάι. Έχω φτιάξει και ένα πολύ ωραίο χαμομήλι. Γιατί τώρα που αρχίζει και κάνει λίγο κρυβλάκι, μου αρέσει πάρα πολύ να πιω τσάι το βράδυ. Μαμά, να το δείξεις το γρουνάκι. Να το δείξουμε και το γρουνάκι. Ορίστε. Ωραίο. Τέλεια. Να σου πω ποιο μου αρέσει πιο πολύ. Ποιο αρέσει γιατί πιο πολύ? Μου αρέσει το βράδυ, μου αρέσει αυτό. Για να δω, η αγελάδα. Επειδή της αρέσει το γάλα, της αρέσει και η αγελάδα. Τέλεια. Επειδή η αγελάδα. Ωραία, πάμε το κλείσω τώρα. Μην το παρατραβήξουμε κιόλας. Οπότε, θα πούμε.
Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. Τα λίγα πλάνα που κατάφερα να τραβήσω τα έχω δείξει. Δεν μπορούσα περισσότερα γιατί είχαμε οικογένεια κοντά, οπότε εντάξει, δεν ήταν ωραίο να κάτσω να τραβήξω και να τους τραβήξω και αυτούς. Και οπότε κάτσαμε και ευχαριστήθηκαμε λίγο τη βραδιά μαζί και να στολίσουμε λιγάκι το σπιτάκι και το σαλόνι. Ωραία, δεν έχουμε τελειώσει 100%, έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς ακόμα. Αλλά πρέπει να πάμε σίγουρα στο τζάμπο αυτές τις μέρες να πάρουμε λίγα διακοσμητικά ακόμα. Και όπως και τίποτε πρέπει να πάρω ένα δέντρο στο δωμάτιο του παιδιών. Αλλά αυτό το δέντρο είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που το έχουμε κάνει στο σαλόνι. Θα είναι το δικό τους δέντρο, το δέντρο των καλό παιδί, να το πω έτσι. Γιατί αυτό το δεντράκι τα έχει μέσα διάφορα δωράκια και διάφορα γλυκά. Και εγώ τα έχω ένα πίνακας και κάθε μέρα, τέλος της ημέρας, θα τους βάλω φατσούλες, είτε χαμογελαστοί είτε λυπημένοι, ανάλογα πώς πήγαν εκείνη την ημέρα και αν με έχουν στεναχωρήσει ναι ή όχι. Και όταν τα φτάσει η μέρα να ξεστολίσουμε, θα κάτσουμε και θα μετρήσουμε ποιος έχει τις περισσότερες καλές φατσούλες, αυτός θα κερδίσει τα περισσότερα δωράκια από το δέντρο και τα γλυκά. Οπότε, θέλω έτσι να τους δώσω κάτι... να κάνουν, να αισθανθούν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να κερδίσουν αυτά τα πράγματα, να τους βάλω λίγο στη θέση τους, γιατί τελευταία τώρα δεν ξέρω τι φταίει, έχουν πάρα πολύ ενέργεια, στο σπίτι γίνεται ένας χαμός, δεν πολύ ακούνε, οπότε θέλω να δω αν αυτό θα είναι ένας καλός λόγος να με ακούνε λιγάκι και γιατί τα ξέρουν ότι τα έχουν κάτι να κερδίσουν στο τέλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, είμαι πολύ περιέργη, θα είναι πρώτη χρονιά που θα το κάνω αυτό. Αλλά όταν θα σας στολίσουμε το τεντράκι, θα σας πω πώς πήγε και τι κάναμε τελικά και αν ήταν όντως καλή ιδέα ναι ή όχι. Οπότε, τώρα λέω να γυρίσω την κάμερα να σας δείξω αυτό που κάναμε, γιατί τελικά ήταν πολύ καλή ιδέα που έβαλα το δέντρο τώρα πριν έρχονται τα χαλιά. Γιατί σας έχω πει ότι πέρυσι έχω βάλει ένα σπρέι από το τζάμπο ώστε να φαίνεται χιονισμένο και το έχω βάλει στις σακούλες μετά και τώρα που το έχω βγάλει από τις σακούλες μου έχουν πέσει πολύ πράγμα κάτω, δηλαδή αν είχα τα χαλιά σίγουρα τα είχαν κολλήσει κάτω, δηλαδή τα δυσκολευόμουν πάρα πολύ πάλι να το καθαρίσω, οπότε ήταν το καλύτερο αυτό που έκανα. Οπότε, να γυρίσω την κάμερα να σας δείξω τι κάναμε χθες. Ωραία, κάπως έτσι φαίνεται παιδιά, μας αρέσει πάρα πολύ, εγώ τρελαίνομαι με τα Χριστούγεννα και ελάτε να σας δείξω και από κοντά τι κάναμε. Όλα αυτά τα έχουμε, είναι τα περσινά και σύντομα που θα πάμε στο τζάμπο θα πάρουμε περισσότερα, θέλουμε να πάρουμε όπως και τίποτα ένα πολύ μεγάλο αηβασίλης. Ωραία, αυτό είναι ένας γλυκούλης που μας άρεσε πάρα πολύ πέρσι και το πήραμε. Εδώ έχουμε βάλει αυτά. Αυτά είναι τα λουλούδια που είχα και ο Αλέξανδρος είχε την καλύτερη ιδέα να τα στολίσουμε, λέει, να βάλουμε και εδώ πέρα μπαλάκια και σύντομα τα μπουν και φωτάκια παντού. Μετά έχουμε και τον μικρό, τον Άι Βασίλη, που σύντομα θα έρθει και ο μεγάλος να το κάνει παρέα, εδώ. Και το δέντρο μας είναι αυτό. Δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Αλλά είναι όπως πρέπει... για μας και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το δέντρο το πήραμε πέρσι, ήταν η ιδέα του Αλέξανδρου να κάνουμε ένα δέντρο πολύχρωμο με πολλά χρωματάκια. Το ξέρω ότι δεν είναι το τέλειο δέντρο που το βλέπετε συχνά στις φωτογραφίες, στα βίντεο και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι αυτούς που έχουν τα τέλεια δέντρα, αλλά εμείς λέγαμε να έχουμε ένα απλό δεντράκι, να το φτιάξουμε εμείς όπως μας αρέσει. Και τι νομίζετε, τα παιδιά το έχουν στολίσει και πέρσι και φέτος. Μου αρέσει πάρα πολύ να τους δίνω αυτή τη χαρά, πως μπορούν αυτοί να το στολίσουν όπως θέλουν, να βάλουν τα μπαλάκια εκεί που θέλουν αυτοί, να το ευχαριστηθούν πραγματικά. Δηλαδή να μην βάζω εγώ κάπου να φαίνεται τέλειο, όχι, ήθελα να τους αφήσω να το κάνουν όπως θέλανε παιδιά. Και δεν αλλάζω τίποτα. Όπως το κάνανε, έτσι το αφήνω. Γιατί είναι το δικό τους στολισμό, ιδέες τους και
δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, γιατί αυτές οι γιορτές είναι για τα παιδιά, γι' αυτό στολίζουμε και τόσο νωρίς, να το ευχαριστηθούμε αυτή τη γιορτή όσο πιο πολύ γίνεται. Και εννοείται, εδώ έχουμε βάλει και το σάκο μας. Και παιδιά, αυτά είναι προς το παρόν. Στην πορεία θα μπουν και άλλα, εννοείται, και θα σας τα δείξω. Γεια σας και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλάκια, φιλάκια πολλά από μας.